ανανέωσε τη θητεία του στο Δήμο Αγίου Νικολάου, ο Αντώνης Ζερβός. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνδημότες που πίστευσαν σε εμάς, που κατάλαβαν την πρόταση. Δεν άκουσαν, αν θέλετε, όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούσαν. Μας έδωσαν λοιπόν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε το έργο που ξεκίνησε αυτή την δύσκολη πενταετία και που πολύ σύντομα ο Δήμος συνολικά θα δει πράγματα σημαντικά να γίνουν. Ο απερχόμενος δήμαρχος επανεκλέχθηκε με ποσοστό 53,2% έναντι 46,8% που συγκέντρωσε ο ανθυποψήφιος του Νίκος Κοκκίνης. Ό,τι γινόταν μέχρι σήμερα στα δημοτικά πράγματα δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που θα γίνει από εδώ και πέρα, αφού απαιτούνται ευρείες συνεργασίες, απαιτούνται συνενέσεις, απαιτούνται υποχωρήσεις. Στην προηγούμενη θητεία μας δείξαμε ότι δεν έχουμε ζήτημα σε αυτό, δεχόμενοι να συνεργαστούμε με αυτόν που θέλει το καλό του τόπου. Το ίδιο θα προσπαθήσουμε και τώρα. Νομίζω ότι ο κόσμος της Ιεράπετρας αναγνώρισε το έργο που έχουμε κάνει σε αυτή τη δύσκολη, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Δήμο της Ιεράπετρας και μας έδωσε ξανά την εμπιστοσύνη του προκειμένου να προχωρήσουμε δυναμικά για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε έργα και το πρόγραμμά μας, αυτό που έχουμε υποσχεθεί στους Ιεραπετρίτες. Δεύτερη θητεία και για τον απερχόμενο Δήμαρχο Ιεράπετρας Θεοδόση Καλατζάκη, που πέτυχε την επανεκλογή του με 18 μονάδες διαφορά από τον ανθυποψήφιό του Αντώνη Πετρά. Ο Κλισθένης μας φέρνει όλους μαζί ενωμένους, πιο κοντά. Όλοι χρειαζόμαστε, δεν περισσεύει κανένας. Τα προβλήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι δύσκολα και σύνθετα και σε αυτή την προσπάθεια πιστεύω ότι θα έχω συμμάχους και από τις άλλες δημοτικές παρατάξεις. Η βραδιά η απόψινή είναι αφιερωμένη σε όλους τους συνεργάτες, σε όλους τους φίλους που ήταν κοντά, στην οικογένειά μου, τη Μαρίνα, στα παιδιά μου και σε εσάς όλους τους φίλους που σας ήταν κοντά μου. Ο επικεφαλής του συνδυασμού Σιτία Ενώνουμε Δυνάμεις Γιώργος Σερβάκης αναδείχθηκε νέος δήμαρχος Σιτίας. Το σημερινό αποτέλεσμα είναι ένα σαφές, ένα ηχηρό μήνυμα, μια καθαρή εντολή για το πού και με ποιους πρέπει, αξίζει, οφείλει και να βαδίσει ο τόπος μας τα επόμενα 4 χρόνια και ταυτόχρονα η επιβράβευση της επιλογής αλλά και της πίστης μας να ενώσουμε δυνάμεις, να συσπυρώσουμε ανθρώπους, να συνθέσουμε ιδέες και απόψεις, να προτείνουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα και θέσεις και έχοντας τη θέληση, την αποφασιστικότητα, την πείρα και τώρα πλέον τη σιγουριά, τον αέρα και τη δύναμη από τη σημερινή γίνηση, να σας δηλώσουμε ότι ο Δήμος Σιτία αλλάζει σελίδα και αλλάζει πορεία.